μας πείτε τι μεσολάβησε και πώς φτάσαμε στις σημερινές ανακοινώσεις. Ναι, καταρχήν το τι μεσολάβησε δεν μπορούμε εμείς να το γνωρίζουμε. Εμείς είχαμε πραγματοποιήσει 59 τεστ συγκεκριμένα μετά το θετικό κρούσμα που είχαμε. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο ήταν ότι το συγκεκριμένο κρούσμα δεν είχε έρθει σε επαφή με κανένα ποδοσφαιριστή. Επομένως, διενεργήσαμε αυτά τα 59 τεστ και ενημερωθήκαμε από το χημείο χτες βράδυ ότι όλα ήταν αρνητικά. Ναι. Σήμερα το πρωί πήραμε ένα τηλεφώνημα από το χημείο ότι έπρεπε να γίνουν 15 επαναληπτικά τεστ, εκ των οποίων τα 10 σήμερα έχουν δείξει θετικά στον ιό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη στεναχώρια αλλά και προβληματισμός στη Νέα Σαλαμίνα. Ο προβληματισμός που υπάρχει είναι γιατί νιώθουμε ότι αυτά τα κρούσματα δεν προέρχονται και δεν έχουν καμία σχέση με το πρώτο κρούσμα που εμφανίστηκε χθες, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως έχω πει, δεν ήρθε σε επαφή με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Είχε απομονωθεί από την αρχή, δεν ήρθε σε επαφή με κανένα μέλος της ομάδας. Το πρώτο κρούσμα που να πούμε ότι ήρθε από την Πορτογαλία, σωστά? Ναι, ήρθε από την Πορτογαλία, η οποία είναι κατηγορία Β, είχε έρθει σε επαφή μόνο με το team manager της ομάδας και τον τεχνικό διευθυντή, εκ των οποίων και οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει δύο τεστ, ένα σήμερα και ένα εχθές, με αποτέλεσμα αρνητικό. Άρα θεωρούμε ότι η αιστεία είναι από αλλού και αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο και μας ανησυχεί. Και γίνεται και πιο πολύπλοκη κατάσταση, αφού ασθενής μηδέν δεν είναι της Σαλαμίνας, μπορεί να είναι και κάποιος παίκτης άλλης ομάδας, μπορεί να είναι από το οικογενειακό περιβάλλον. Σας έχουν δοθεί καθόλου κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα βήματα? Όχι, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και έχουμε θέσει σε αυτοπεριορισμό και τα 10 θετικά κρούσματα, αλλά και γενικότερα τα 59 άτομα και τις οικογένειές τους που έχουν πραγματοποιήσει το τεστ κορονοϊού. Αύριο ήδη θα διοργανωθεί ακόμα μια εξέταση με όλα τα αρνητικά κρούσματα, ούτως ώστε να δούμε αν προκύψει το οτιδήποτε και μέσα από αυτό. Γιατί μέλημά μας στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι να προστατευτεί ολόκληρο το οικοδόμημα της Νέας Σαλαμίνας. Αυτό που προέχει είναι η υγεία και των ποδοσφαιριστών και του οικοδομήματος αλλά και των οικογενειών ολόκληρης της Νέας Σαλαμίνας. Προέχει υγεία. Αύριο λοιπόν θα γίνουν ξανά τεστ.